Καλημέρα! Καλημέρα, Ζουζούνια! Πρωί, ναι, και εμείς καθόμαστε στο μπαλκόνι. Έχει αεράκι σήμερα, ε! Ωραία είναι. Εντάξει, θα έχει ζέστη σίγουρα. Θα πάμε γρήγορα το πρωινό μας και θα πάω εγώ τα παιδιά στον Ανδρέα στην δουλειά, γιατί έχω οδοντίατρο πάλι σήμερα. Οπότε δεν μπορώ να τους πάρω μαζί μου, σας έχω ξαναπεί. Δεν επιτρέπεται. Και επειδή δεν έχω που να τους αφήσω, δεν επιτρέπεται, Βασίλη, λόγω του κορονοϊού δεν επιτρέπεται να πας με συνοδό. Πρέπει να πας μόνη σου. Αφού έχει μια τεράστια γυναίκα μας στο σπίτι μας. Τεράστια γυναίκα μας στο σπίτι μας. Είναι αστείος ο Βασίλη, χωρίς τον Ντοντάκι. Αγάπη μου. Η Τόνια θα φάει κουάκερ, έχουμε μπλούμπερι, εγώ πίνω τσάι, ο Βασίλης κακάο με το στάκι. Είναι το τότε μου, το έκρυψες. Το έκρυψε εγώ, άστο. Μπισκοτάκια. Και καλή μας όρεξη και θα πάμε γρήγορα να ετοιμαστούμε να φύγουμε, ναι? Ναι. Και καλή όρεξη σε εσάς, αν τρώτε. Λοιπόν, βγήκαμε. Πάμε. Φεύγουν τα παιδάκια πάνω στον παπά. Και εγώ πάω στον οδοντίατρο. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν μπορώ. Δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα περάσουν και αυτά τελευταία φορά σήμερα. Τι? Είναι ωραία το συμπάνω. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Βγήκα λοιπόν από τον οδοντίατρο, σήμερα είμαι χαρούμενη για την γλύπτωσα την έννηση. Τη ζήτησα να μην έχει κάνει, μου έχει βάλει το σφράγισμα χωρίς την έννηση. Οπότε είμαι μια χαρά ψυχισμένη και ωραία, χαμογελάω τώρα. Ήμουν πολύ ακόμα, γιατί την προηγούμενη φορά δεν αισθανόμουν καλά μετά την έννηση. Οπότε έτσι λέω, ξεκίνα και άμα δες ότι πονάω, μετά τι κάνουμε. Δεν χρειάστηκε, μια χαρά, όλα καλά. Οπότε πάω τώρα γιατί θέλω να αλλάξω ένα δωράκι, όχι ένα δωράκι, ένα μπλουζάκι που είχα πάρει στον Ανδρέα. Θα πάω λίγο στα μαγαζιά, μπορεί να σας δείξω και κάποια πράγματα. Και μετά θα πάω να πάρω τα παιδιά μου. Οπότε αυτό προς το παρόν. Όλα καλά, ξεκίνησε καλά η μέρα μου. Τελείωσα με τα ψώνια, τρέχω τώρα να πάρω τα παιδιά μου. Πήρα στον Ανδρέα ένα χυμό και μια τυρόπιτα. Επίσης πήρα και ένα χυμό για μένα, δεν ξέρω αν θέλουν τα παιδιά, θα τους ρωτήσω, πάω να τους πάρω. Οπότε πάω να πάρω τα παιδιά μου και θα τα πούμε σε λίγο. Τρέχω, είναι η γλώσσα. Λοιπόν, πήρα τη Τόνια, εδώ είναι η Τόνια μου. Ο Βασίλης τελικά δεν ήθελε να έρθει μαζί μας, τον άφησε εκεί, το έδωσα το χυμό μου. Οπότε αυτό, θα κάτσει με τον Ανδρέα, θα γυρίσει. Το απογευματάκι, κάτσε, περίμενε. Πάμε τα κορίτσια, οι δυο μας. Έχουμε πάρα πολλές δουλίτσες στο σπίτι. Τι θα πρωτοκάνουμε, δεν ξέρω. Να σας δείξω και κάποια πράγματα που πήρα. Οπότε φεύγουμε. Λοιπόν, γυρίσαμε σπίτι και θέλω να σας δείξω τι πήρα. Το πρώτο πράγμα πήρα ένα καπελάκι το Βασίλη, τώρα καλοκαιριάτικο. Αυτό εδώ είναι από το Funky Buddha. Βλέπουμε εδώ μαύρο με μπλε. Ήταν σε προσφορά, ήταν από τα 15,95, 11,90. Πολύ ωραίο, έτσι βγαίνουμε έξω να μην χτυπάει ο ήλιος. Επίσης πήρα από τα Ζάρα, πάλι από το Βασίλη, αυτά εδώ τα καλτσάκια. Γιατί καλτσάκια ποτέ δεν φτάνουν, το έχω ξαναπεί αυτό. Τώρα για τα ποπτσάκια, τα καλοκαιρινά, τα άσπρα. Εδώ το πήρα το Βασίλη, μπλουζάκια πάλι ήταν σε προσφορά. Αυτά εδώ τα τρία είναι από το Funky Buddha, 1, 2, 3. Ένα είναι αυτό, κοντομάνικα, κανονικά το άλλο είναι αυτό και το τρίτο είναι αυτό εδώ. Και αυτά εδώ τα δύο τα πήρα από τα Ζάρα που ήταν στα 4,95, πολύ οικονομικά. Αυτό και αυτό έτσι για την παραλία αυτά του πήρα. Θα πάμε διακοπές, να μην κάθομαι και πλύνω, να έχω αλαξίες. Επίσης πήρα για μένα από το Στραντιβάριους, έχω δει, υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα τώρα αυτά τα μπλουζάκια, είναι πολύ στη μόδα. Έχω δει και στο Massimo Dutti, έχω δει και Ζάρα και τα λοιπά. Πήγα και βρήκα στο Στραντιβάριους, λευκό και γκρι. Αυτά εδώ που έχουν εδώ το, πώς λέγεται, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Γράψτε μου στα σχόλια πώς λέγονται. Εδώ με τους ώμους.
Ωραίο είναι. Medium φοράω εγώ. Δεν ξέρω, ελπίζω να μου κάνετε, το έχω δοκιμάσει. Οπότε αυτά εδώ τα δύο πήρα. Επίσης πήρα από το Funky Buddha για μένα αυτές εδώ τις σαγιονάρες. Είχαν και αυτοί, ήταν σε προσφορά στα 7 ευρώ από 12,95. Βασικά έχουν βάλει προσφορές τώρα. Μισό λεπτάκι. Έχει εδώ ένα. Α, να τα έχει και εδώ το σηματάκι. Ωραίο είναι. Ήταν και μαύρα. Δεν ξέρω, πήρα ροζ. Βέβαια θα λερωθούν γρήγορα αυτά στη παραλία, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Μετά πήρα αξεσουάρ. Πήρα αυτή εδώ τη στέκα. Για μένα. Με αυτό το μπλουζάκι ταιριάζει πολύ. Και με ένα τζινάκι, με ένα σορτσάκι τζιν. Η φούστα. Αυτά εδώ ήταν και αυτά σε προσφορά. Και αυτά εδώ τα λαστιχάκια. Μας έχετε ρωτήσει πού παίρνουμε τα λαστιχάκια. Έχουμε πάρα πολλά και είχα παραγγείλει και από την Κίνα. Έχω πάρει και εδώ και από Μπέρσκα και από Στραντιβάριους και από Ζάρα και από παντού έχω πάρει. Αυτό εδώ είναι ένα σορτσάκι για τη Τόνια. Γαλάζιο. Το 10 της πήρα επειδή είναι αδύνατη. Ελπίζω να της κάνει. Δεν το έχει δοκιμάσει ούτε η Τόνια. Ωραίο ψηλόμεσο. Βάζει εδώ τη ζουνίτσα της. Πολύ ωραίο. Και για τον Ανδρέα πάλι πήρα. Επειδή πήγα, άλλαξα ένα μπλουζάκι που το είχα πάρει πιο παλιά και δεν του άρεσε. Βασικά δεν του καθόταν καλά. Ήταν κάπως σκληρό κτλ. Και πήρα αυτό εδώ. Και αυτό ήταν σε προσφορά το μπλουζάκι. Ήταν στα 15 ευρώ. Αυτό εδώ έτσι. Για παραλία, για σπίτι κτλ. Για καθημερινή. Ωραίο, πολύ ωραία υφή έχουν, βαμβακερά και πολύ μαλακά και ευχάριστα. Και αυτό εδώ το σουρτσάκι, μπλε, ηλεκτρικ, ωραίο και αυτό. Δεν ξέρω, θα έρθει να δει, να τα δοκιμάσει, αν το αρέσουν, όχι, άμα όχι θα το αλλάξουν, πάρω άλλο χρώμα. Αυτά λοιπόν πήρα, πάω να τα τακτοποιήσω όλα και να κάνω ό,τι άλλο έχω να κάνω, όσο λείπουν τα αγόρια. Να μαγειρέψω και να μαζέψω, έχω τι να σας πω τώρα. Οπότε θα τα πούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, τώρα είμαστε στη κουζίνα, έχω ξεμαζέψει λίγο και θέλω να φτιάξω. Είχα πάρει κάτι κολοκυθάκια. Αυτά εδώ είναι τεράστια, θέλω να τα τηγανίσω, θα τα κόψω τώρα. Και θα τα τηγανίσω με αυγό και αλεύρι. Μετά, εφόσον κρυώσουν, έχω ξανακάνει εγώ. Το είχα κάνει λίγο διαφορετικά, το είχα βάλει μετά και στο φούρνο. Τώρα δεν θα τα ψήσω, απλά θα τα τηγανίσω και μετά θα φτιάξω γιαουρτάκι με σκορδάκι και άνηθο. Θα τα αλείψω από πάνω και θα βάλω και μια ντοματούλα. Έτσι για μεζέντρο σερό, πολύ ωραίο. Το βάλω στο ψυγείο να είναι παγωμένο. Πάμε λοιπόν να τα κόψουμε. Ροντέλες θα είναι, όχι πολύ χοντρές ούτε πολύ λεπτές, έτσι για να τηγανιστούν καλά κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τα έκοψα, θα τα αλατίσω λίγο από πάνω. Ελάχιστα έτσι. Φεύγουνε, δεν θέλουνε να μείνουνε πάνω εδώ στο ξύλο. Γλιστράνε. Αυτό λοιπόν. Εδώ μεταξύ θα βάλουμε να ζεσταθεί το τηγάνι μας. Θα ρίξω λαδάκι.
πατήσουμε σε ένα μπολάκι 3 αυγά. Προσεκτικά τώρα τα κάνω γιατί φοβάμαι και οπωσδήποτε πλένω τα χέρια μου με τα αυγά πάντα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να έρθουν. Καλά μας αφινάκι και θα χτυπήσουμε τα αυγά. Θα βάλω λίγο πιπεράκι. Και τα χτυπάμε καλά καλά. Θα βάλουμε σε ένα πιατάκι λίγο αλεύρι. Έτσι. Και εφόσον έχει ζεσταθεί το λάδι, θα βουτάμε μια φορά στο καλά, θα το βουτήξω από τη μία και από την άλλη στο αυγό, μετά στο αλεύρι και μετά το τηγανίζουμε στο τηγάνι μας. Να τα, εδώ έτσι τηγανίζονται τα κολοπιθάκια, είναι πολύ νόστιμα και έτσι και έτσι να τα τρως είναι φοβερά. Είναι η εποχή τους τώρα και είναι ό,τι πρέπει. Εδώ όσο τηγανίζονται τα κολοκυθάκια, έχω βάλει επίσης εδώ να βράσω πατάτα με καρότο και θα φτιάξω και ψαροκροκέτες. Οπότε συνεχίζω να τηγανίζω εγώ τα κολοκυθάκια και όπου να είναι θα έρθουν τα αγόρια μας. Δεν έχουμε φάει μεσημέρα κανονικά μεσημεριανό, οπότε θα φάμε απογευματό βραδινό μαζί με το μεσημεριανό, όλα μαζί τέλος πάντων. Αυτό συνεχίζω και θα τα πούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, έτοιμο το φαγητό μας, εδώ η πατάτα η γνωστή με κρέμα γάλακτος, κρεμμεντάκι άνηθο, ψαροκροκέτες, ντομάτες, έχω κόψει έτσι, δεν τα έχω φτιάξει ήδη, έχω φτιάξει εδώ σαλτσούλα
τύπου τζατζίκι με σκορδάκι άνηθο, κολοκυφάκι, και ο Φροσφέλη βάζει πάνω στο κολοκυφάκι σάλτσα και ντομάτα και θα φάμε. Αν δεν έφερα ψωμάκι, συγγνώμη. Οπότε καλή μας όρεξη και καλή όρεξη εσάς αν τρώτε. Καλή όρεξη σε όλους. Αφού είχαμε φάει, ζήτησε από τη Τόνια να μου βάλει λίγο παγωτό και αυτή πήγε και μου έβαλε ολόκληρη λεκάνη. Τι λεκάνη, τι είναι αυτό εδώ, ολόκληρο μπολ, τεράστιο. Ζήτησε να μου βάλει λίγο παγωτό. Ποιος θα το φάει όλο αυτό, παιδί μου? Όλοι μας. Όλοι μας. Πες καλά. Κοιτάξτε εδώ που έχει πάλι, Παναγία μου. Εγώ τώρα διαβάζω για την εδώ ξεκινάμε να παίξουμε με τα παιδιά. Διάλεξε ποιο χρώμα. Το σωστό ή λάθος. Μισό λεπτάκι, εγώ διαλέγω. Ναι, διάλεξε το πράσινο. 1, 5. Ποιο? 2. Τρεις καρδιές. Ναι ή όχι? Λάθος. Σωστό! 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 Τα έχει τρεις καρδιές και πού τα έχει? Κάτσε, τι είναι αυτό? Στρίδι, νομίζω ότι είναι θαλασσινό το στρίδι. Τι είναι στρίδι? Κάποιο θαλασσινό, δεν ξέρω αν δεν κάνω λάθος. Τι νοήσε έχει? Τρεις καρδιές. Μπαμπά, το στρίδι έχει τρεις καρδιές. Ποιο? Στρίδι. Τι είναι τρεις καρδιές τέτοιες? Τέτοιες, ποιες άλλες? Στρίδια. Θαλασσινό δεν είναι αυτό? Τέλος. Για γκουγκλάρε να μας πεις τι είναι τα στρίδια. Αυτό το τελειώσουμε, το βάζουμε στο τέλος. Επόμενος. Τώρα το είναι εσύ, τραβάς σειρά της Τόνιας είναι, Τόνια. Για μένα μήτρα. Για μένα τραβάς. Το χρώμα μπλε. Πες. Μέχρι 5. 4. Η πρώτη πτήση των αδερφών Wright διάρκησε 12 λεπτά. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Λάθος. Πώς μπορεί η πτήση να διαρκεί 12 λεπτάκια? Σωστό. Λάθος. Χαζό είναι αυτό. Δεν παντρεύονται τα αδέρφια. Ναι, αλλά εφόσον το γράφει. Τότε μπορεί, ναι. Εφόσον το γράφει, λογικά κάτι. Κάτι με συγκεκριμένο όνομα και. Ναι, μπορεί κάτι. Αφού έχει έγραφε αδέρφη. Αδέρφια. Αφού. Δεν γίνεται να παντρευτεί την αδερφή του. Τι αδέρφια. Δεν μπορείς να παντρευτεί το έναν άνθρωπο από την οικογένεια. Έλα. Τι λες? Τώρα η μαμά σε μένα! Μπλε. Τι, όχι, καλά. Όχι, τώρα είμαι κόσμο. Αφού είσαι στη Τόνια, Τόνια σε μένα, μετά εγώ σε σένα. Μέχρι 5. Μέχρι 5, 1. Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης ήταν δάσκαλος του μεγάλου Αλέξανδρου. Λάθος ή σωστό? Σωστό. Ναι. Κάτσε. Το θυμάσαι και σε αυτό, μπράβο. Τώρα, μαμά. Πάλι εγώ απαντάω. Εσύ πρέπει να απαντάς τώρα. Εγώ θα πάρω κάρτα, εσύ θα απαντάς. Εγώ παίρνω και εσύ θα διαλέξεις χρώμα. Λοιπόν, για πες χρώμα. Τώρα να κάνω κορίτσι. Μω. Έλα, πες. Το ήλα. Εγώ δεν κάνω ερώτηση να πω. Έχει Πέρις Χίλτον σκυλάκι, τσιουάουα. Ναι, ναι, σωστά. Που το αποκαλεί Τίμπερ κάπως. Σωστά είναι. Σωστά. Σωστά. Ναι, ναι, δεν το περίμενε. Η Πέρις Χίλτον έχει ένα σκυλάκι τσιουάουα που αποκαλεί Τίμπερ Μπέλ. Πώς? Τίμπερ Μπέλ. Τίμπερ Μπέλ. Λοιπόν, Τόνια, οι γάτες μπορούν να πιούν θαλασσινό νερό? Μπορούν. Μπορούν? Ναι, όλα μπορούν. Πώς το ξέρεις? Αλλά το τι θα γίνει μετά. Μπορούν. Εντάξει, δεν είναι χαζά τα ζώα, αλλά οι γάτες μπορούν, ναι, σωστό. Τα σκυλιά δεν θα πιούν, γιατί είναι αλμυρό το νερό, το θαλασσινό. Και γάτα είναι πολύ. Δεν ξέρω, δεν είναι και όλες. Μάλλον δεν είναι όλες οι γάτες. Η δική μας δεν νομίζω να πίνει θαλασσινό νερό. Μπαμπά, έχεις γάτα, ρώτε του. Αυτά εδώ τα επιτραπέζια είναι τέλεια, είναι μικρά και τώρα οι καλοκαιρινές διακοπές είναι ό,τι πρέπει, τα παίρνεις, δεν πιάνει και πολύ χώρο. Εμείς σίγουρα θα τα πάρουμε, θα έχουμε και παρέα, θα παίζουμε εκεί. Εντάξει, εδώ είναι λίγο χαζές ερωτήσεις, αλλά εντάξει, παίζεις όταν δεν έχεις να κάνεις. Και εδώ νομίζω, θυμάμαι, το έχουμε παίξει μια φορά και ήταν λίγο
περίεργες ερωτήσεις και τέτοια, αλλά εντάξει. Παιχνίδια είναι, οπότε μια χαρά είναι. Εδώ ο Βασίλης έκλειψε από τον μπαμπά στα φυλάκι. Πρόλαβε ο μπαμπάς να το πλύνει. Ναι. Πιάστε το κλέφτη. Πιάστε το κλέφτη. Κλέφτης. Εδώ έρχεται. Ο μάγειρας. Σειρά μάγειρας. Ωραίο στεφυλάκι. Ο κλέφτης έφυγε. Πιάστον εκεί, είναι πίσω σου. Εδώ ο Βασίλης είχε πάει με τον μπαμπά στο γαράζ και είδε εκεί ότι μας έδωσε ένας γείτονας τσάι του βουνού, φρέσκο, μαζεμένο από το βουνό, είχε πάει στα βουνά και μάζεψε και μας έδωσε και εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Βασίλης το είδε στην αποφή και επειδή ξεράφηκε, έχει γίνει, είναι έτοιμο, πρέπει να το μαζέψουμε. Βασίλη, φτάνει, όχι τόσο πολύ ζάχαρη. Και ζήλεψε και ήθελε να το δοκιμάσει. Κάτσε να το βγάλουμε αυτό. Κανονικά πρέπει να του σουρώσουμε. Έχω μια σύντα. Τσάι του βουνού. Εκεί. Εκεί. Πιο φυσικό δεν υπάρχει, Τόνια. Και ακόμα, Βασίλη. Άστο λίγο να κρυώσει. Εδώ, αγάπη. Κοιτάξτε εδώ, αγάπη. Κοιτάξτε εδώ, αγάπη. Τρίβεται. Μάι. Τι είναι αυτό, παιδί μου, τι κάνετε. Μάι. Είσαι καλά εκεί, Μάι. Γεια σας. Μάι, είσαι καλά. Μάι. Κατέβα κάτω, βρε. Μάι. Θα κατέβει, τι κάνει, θέλει ή δεν θέλει. Κόλλησες, Καζούλη. Ξεκόλα πρώτα, ξεκόλλησε τον αλλού. Εγώ να το ξεκόλλησε, τι κόλλησε. Ναι. Κάτσε, βρε. Εντάξει, πιάστηκε στη ρόμπα της Τόνιας. Τι, συγγνώμη. Αν θέλει κι άλλο, λίγο ήτανε. Να σε πάρω. Φάτσα, φάτσα, σαν μωρό είναι, κοιτάξτε εδώ. Ρε Μάι, ρε Μάι, είσαι καλά. Κοιτάξτε εδώ. Μια χαρά είναι, έκλεισε τα μάτια του, χαλαρώνει. Καλά, αυτό είναι το κάτι άλλο. Έχει βάλει το ποντεράκι του κάτω από το τέτοιο, το κεφάλι. Κοιτάξτε το. Βρε Μάι. Βρε Μάι. Αχ, δεν μπορώ. Πες Τόνια, να ξέρεις πώς σε περίμενα εγώ όταν ήσουν στη κοιλίτσα. Να ξέρεις πώς σε περίμενα εγώ. Πάντα κοιμότανε πάνω στη κοιλιά μου. Και τώρα η Τόνια το κρατάει αγκαλιά. Ναι. Λοιπόν, πλησίασε και το τέλος του σημερινού μας βίντεο. Μπράβο. Αυτό ήτανε. Γιατί πριν το έλεγα λάθος, γι' αυτό μου λέει το παιδί μου, μπράβο. Μαθαίνουμε, όσο ζούμε μαθαίνουμε, έτσι. Στα λάθη μαθαίνουμε. Αυτό είχαμε σήμερα, αυτό σας δείξαμε, ελπίζουμε να σας αρέσει. Νιστάζεις, να πας σε ύπνο, κι εγώ νιστάζω, αγάπη μου. Οπότε, καληνύχτα από εμάς. Καληνύχτα. Και εμείς θα τα πούμε πάλι το επόμενο μας βλογκάκι. Γεια σας. Bye bye.